χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Είχαμε την τιμή, ο πρώην δήμαρχος ήταν και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, που έχει την ευθύνη σε διάμεση διαχείριση. Στην ολοκληρωμένη την έχει περιφέρεια. Την διάμεση την έχει ο ΦΟΣΔΑ. Και κατ' επέκταση η Δήμη. Αυτό λοιπόν, ενώ ήταν και δήμαρχος Τρίπολης και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, έπρεπε να είχε φροντίσει να διοδοτήσει χώρους, σαν και αυτό που λέτε που έχουν κάποιοι άλλοι, γιατί έχουν διοδοτημένους χώρους. Έχουν διοδοτημένους χώρους. Μα έχουν το... δεν ισχύει αυτό. Αυτά τα έκανε από μόνος του, γι' αυτό και δεν προχώρησε τίποτα. Γιατί αν είχε σοβαρευτεί τότε και πήγαινε να βρει μια περιοχή που είχε και τη συνένεσή μας, όλων των παρατάξεων. Δημόσια. Έτσι, που να τηρεί τους όρους της αδειοδότησης, βέβαια και αυτός ο χώρος πήρε. Πήρε, αλλά πεδείχθη ότι ήταν μη ικανός να λειτουργήσει. Μέσα σε ιδιωτικά χωράφια, σε ιδιοκτησίες ξένες, που άμα θέλει ο άλλος το δίνει σήμερα ή δεν το δίνει. Αδειοδοτήσαμε με λίγα λόγια ξένες ιδιοκτησίες και όχι να φροντίσουμε να έχουμε μια δικιά μας ιδιοκτησία με μισθωτήρια εξαρχών, εξ αρχής βέβαια ή του δημοσίου, γιατί εγώ είμαι υπέρ αυτής της λύσης, με αποτέλεσμα σήμερα να είχαμε ετοιμαστεί κι εμείς. Αυτοί οι δήμοι λοιπόν που λέτε έχουν αδειοδοτήσει χώρους. Είτε είναι πρώην χαδά που θα αποκατασταθούν ένα κομμάτι τους και εκεί έχουν εκστήσει όλα αυτή την ιστορία, ή έχουν βρει κάποιον άλλο χώρο. Εμείς δεν το κάναμε. Εγώ έχω ξεκινήσει πρώτος την προσπάθεια αυτή σοβαρά από τον Οκτώβριο, σε μητέρα να λάβαμε τον Οκτώβριο προκειμένου, και προχωράει βέβαια η διαδικασία της αδειοδότησης αυτής. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση όλο αυτό το διάστημα που η μεν αντιπολίτευση, η μεν μείζων αντιπολίτευση, το μόνο που έχει να πει και να δηλώνει ευθασός είναι πηγαίνετε στην Αγία Τριάδα, γιατί προφανώς θέλει να δικαιολογήσει την δική της επιλογή και να μην λαμβάνει υπόψη του ό,τι σημαίνει αυτό για την περιοχή και τα προστήματα τα οποία συνεχώς δεχόμεθα. Δε η υπόλοιπη αντιπολίτευση λέει κουβέντες αρεστές που ικανοποιούν τον πολίτη και βέβαια αυτά που λέει είναι αυτά που λέμε και εμείς, είναι αυτό που λέγαμε όλα τα χρόνια, αλλά όταν φτάνουμε στο χώρο, στο θέμα της χωροθέτησης, έχετε να προτείνετε. Εκεί λοιπόν να τα βρει ο δήμαρχος. Όλους λοιπόν πρώτα δεν έχει κανείς. Και δεν έχει κανείς γιατί δεν θέλει να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τους πολίτες εκεί που θα προτείνει. Άρα λοιπόν το αποφεύγουν αυτό. Το μόνο που ξέρουν να λένε ο δήμαρχος. Εγώ είπα θα πορευτώ δρόμο μοναχικό αν και εφόσον δεν θέλουν σε όλα τα επίπεδα να συνεργαστούν. Το να λέμε θα κάνουμε αυτή την ανακύκλωση με αυτόν τον τρόπο ή θα κάνουμε αυτή τη διαχείριση με αυτόν τον τρόπο, και όλα αυτά βέβαια όπως ξέρετε περνάνε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει κάτι κρυπτό, και θέλουμε την απόλυτη διαφάνεια εμείς σε αυτά τα θέματα, σε αυτά δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Αλλά όταν φτάνουμε στη χωροθέτηση εκεί ξεσηκώνεται ο κόσμος. Άρα λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, ακόμα και στο Μεγαβούνι το ξέρετε, έχουν ξεσηκωθεί κάποιοι και φωνασκούν. Έτσι, χωρίς να γνωρίζουν ούτε ακριβώς πώς θα γίνει η διαδικασία. Γιατί έτσι θέλουν να λένε όχι στην περιοχή μου. Ανταποδοτικά για την περιοχή τους. Θα υπάρχει. Βέβαια είναι αυτονόητο αυτό. Δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Είναι αυτονόητο αυτό που θα υπάρχει. Άρα λοιπόν, με εκπλήσει πολλές φορές η αιμονή της αντιπολίτευσης να θέλει να λέει αρεστά λόγια. Εγώ τα λέω ευχές. Δίνει ευχές λοιπόν. Εκφράζει ευχές. Να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώς, να συμφωνήσουμε αυτό, να συζητήσουμε εκείνο, να βρεθούμε με τον Δήμαρχο, να πούμε εκείνο. Καμία αντίρρηση. Μα ποιος μπορεί να διαφωνήσει μέσα από έναν διάλογο να μην συμφωνήσουμε βασικά σε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά το μόνο θέμα που δεν ακουμπάνε, γιατί είναι το μόνο που καίει, είναι αυτό. Δεν καίνε τα υπόλοιπα. Έτσι. Είναι ο χώρος. Έχετε ακούσει εσείς να πει κανείς? Τίποτα. Και ούτε πρόκειται ποτέ να το πω. Φέρνω πολύ μεγάλο βάρος εγώ έχω λάβει από την προηγούμενη καταστάσεις. Το μεγαλύτερο βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων, έτσι, γιατί περνάω, όπως χαριτολογώντας έλεγε ένας συνάδελφος δήμαρχος, το σταυρό του μαρτυρίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όλοι θα έχουν άποψη, οι πάντες, ακόμα και οι φορείς και τα παιδάκια που τα κατευθύνουν
και τους λένε και με ποιο τρόπο θα βρίζουν τα σχολεία, ξέρετε, τα παιδάκια. Είναι γενικά αθώα πλάσματα, τα οποία δεν εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν πρόκειται και να τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι για ιδιωτελούς σκοπούς, τους έχουν δώσει και το κείμενο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και τι πρέπει να λένε. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για απαράδεκτες καταστάσεις και ειδικότερα από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι 100% και το ξέρω γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, κάποιοι, ελάχιστοι βέβαια, όχι η πλειοψηφία, για να το ξεκαθαρίσουν, και να δημιουργούν προβλήματα και χρησιμοποιώντας αυτές τις ηλικίες προκειμένου να δείξουν την αγανάκτηση. Και βέβαια, από το μεγάλο πρόβλημα που αυτό το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί και υφίσταται στην πόλη μας, είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Έτσι, γιατί για μένα αυτό είναι το θέμα, το κορυφαίο θέμα. Εχθές άκουσα σε κάποια σύσκεψη, λέει, κάποιων φορέων που πήγαν εκεί πέρα, που δεν μπορούσαν ούτε εκεί να συνεννοηθούν, γιατί ακριβώς δεν έχουν αντικείμενο. Γιατί όταν δεν έχεις να πεις και βλέπεις ό,τι πανηγύρι γίνεται εδώ πέρα, όποια φασαρία γίνεται, βλέπεις ότι το 50% είναι τα ίδια πρόσωπα. Ανακυκλώνονται, μεταφέρονται δηλαδή παντού τα ίδια και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν βλέπεις κάτι άλλο. Άκουσα λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε στο θέμα των ασθενειών που ενδεχομένως μπορεί να έχουν ανακύψει από τα απορρίμματα που είναι τόσο καιρό κάτω. Δήλωσε από τον Κερπνό ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή στην πόλη το παραμικρό πρόβλημα. Έκανε δήλωση εχθές, το διάβασα σε site, ο πρόεδρος, ο κ. Ψυχογείος, και είπε αυτό το πράγμα. Που εγώ το καταλαβαίνω και έτσι είναι. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα ότι δεν μπορεί να μας συμβεί σήμερα, το βράδυ, αύριο ή μεθαύριο. Άρα λοιπόν εμείς τώρα πρέπει, και οι υπηρεσίες μας δουλεύουν πυρετωδώς, να μπορέσουμε μέσα να μαζέψουμε όλα τα απορρίμματα αυτά σε μεγάλους σάκους, στους οποίους θα μεταφορτωθούν με ευθύνη της περιφέρειας σε διάφορα... Κοιτάξτε τώρα, αυτοί υπολογίζουν σε 6-7 μέρες. Αυτά δεν γίνονται. Ας πάμε σε 15 μέρες να είμαστε έτοιμοι. Και θέλω να πούμε ότι θα μπουν μεγάλοι κάδοι, να ενημερώσουμε τον κόσμο, σε πρώτη φάση κοντά σε 30 σημεία μέσα στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε από τα σχολεία, τα στρατόπεδα, το νοσοκομείο. Θα πάρουμε πρώτα αυτά, θα διαχειριστούμε πρώτα αυτά και μετά μέσα στην πόλη, όπου εκεί θα μεταφέρονται οι σάκοι και θα φορτώνονται προκειμένου να φύγουν. Έτσι λοιπόν, κάθε μέρα θα ανανεώνονται τα σημεία. Δεν σημαίνει ότι είναι 30 συγκεκριμένα. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε σε 30 σημεία, διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Κάθε μέρα παραμέρα θα ανανεώνονται αυτά τα σημεία και σε άλλες περιοχές μέσα στην πόλη, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο της πόλης και να μπορέσουν να μεταφερθούν. Και αυτό διότι και με τον όγκο που έχουμε αυτή τη στιγμή και με την ποιότητα των απορριμμάτων όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον αυτή τη στιγμή, και εφόσον είναι μέσα στους σάκους, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε και γρήγορα εδώ, προκειμένου να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Η περιφέρεια, εγώ έχω άρεσε συνεργασία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η εργολαβία, αυτή η προγραμματική σύμβαση, έτσι, και να το τελειώσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο. Και σας δηλώνω ευθασώς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία, ποτέ η πόλη μας, μέχρι που θα πάρει στη δική της θέση, στην οριστική της θέση που είναι το Μεγαβούνι, να ξαναζήσουμε τις ίδιες καταστάσεις.